Είναι πιο σημαντικό τα νοσοκομεία να στελεχωθούν από ιατρικό προσωπικό που διαθέτει πολύτιμη εμπειρία, επεσήμανε ο πρόεδρος του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, κληθείς να σχολιάσει το μέτρο της επιστράτευσης των ιδιωτών γιατρών. Είναι σημαντικό οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν τους ανθρώπους πρώτη γραμμή των κρατικών νοσοκομείων να έχουν την κατάλληλη εμπειρία, τις κατάλληλες δυνατότητες. Και γι' αυτό και είναι πολύπλοκο και απαιτεί χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί να βρεθούν, δεδομένου ότι πρώτον δεν βρίσκονται σε διακοπές, δεύτερον είναι και αυτοί πλήρως απασχολημένοι εκτός νοσοκομείων, όπου αντιμετωπίζουν καθημερινά δεκάδες συνανθρώπους μας, οι οποίοι πάσχουν από COVID, αλλά δεν χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο. Αυτό νομίζω ότι είναι πολύ απλό και πολύ σαφές, και γι' αυτό το λόγο έχουμε πει ότι είμαστε εναντίον των επιστρατεύσεων, οι οποίες είναι πρώτον γενικές, δεύτερον δεν μπορούν να βρουν αυτούς ακριβώς τους ανθρώπους. Για την τρομακτική πίεση που δέχονται οι αντικολόγοι της χώρας, επανέλαβε τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Οι αντικολόγοι είναι προσωπικό εν ανεπαρκία. Δεν υπάρχουν και στην χώρα μας όσοι θα θέλαμε, αλλά και πανευρωπαϊκά δεν υπάρχουν όσοι θα θέλαμε. Είναι μια ειδικότητα η οποία βρίσκεται σε ανεπάρκεια σε όλη την Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για τη χώρα μας. Και για το λόγο αυτό καλούνται ειδικότητες που μπορούν να βοηθήσουν αντί αυτών να συνδράμουν. Όσον αφορά στην πορεία της πανδημίας, εκτίμησε ότι είμαστε στην κορυφή του βουνού και κάλεσε τα άτομα άνω των 50 ετών να εμβολιαστούν επειγόντως. Κοιτάξτε, ο ιός βρίσκεται παντού, θα τον συναντήσουμε ή θα τον ξανασυναντήσουμε όλοι μας. Αυτό μας λέει ο αριθμός των κρουσμάτων που βλέπουμε καθημερινά. Κάποια στιγμή θα υπάρξει κάμψη, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά στο ενδιάμεσο βλέπουμε ότι οι μονάδες θεατικής γεμίζουν από ανεμβολίας τους, κυρίως άνω των 50 ετών. Και καθημερινά δεκάδες αποβιώνουν ανεμβολίαστοι κατά κανόνα άνω των 50 ετών. Ερωτηθείς αν τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά, επεσήμανε ότι δεν λαμβάνονται για να πείσουμε τους ανεμβολίαστους να εμβολιαστούν, αλλά για να τους προστατεύσουμε. Εντάξει, τα μέτρα αυτά έχουν ληφθεί για να προστατεύσουν τους ανεμβολίαστους. Το ξαναλέω, για αυτούς γίνεται η συζήτηση. Οι οποίοι θα προστατευόντουσαν πολύ καλύτερα αν είχαν εμβολιαστεί. Πάντως και σε όλη την Ευρώπη υπάρχει μια συζήτηση. Αν η κατάσταση αρχίσει να γίνεται ανεξέλεγκτη, να υπάρξουν μέτρα τα οποία θα την ελέγξουν. Αφορά βεβαίως και πάλι, το ξαναλέω, αυτούς που κινδυνεύουν κυρίως. Διότι η πραγματικότητα είναι ότι αν είχαμε 15.000 απλά συναχωμένους ανθρώπους που δεν κινδύνευαν, δεν χρειαζόταν εντατική, δεν πέθαναν, δεν θα συζητούσαμε όπως αντιλαμβάνεται. Για τον περιορισμό της διασποράς πάντως δήλωσε ότι θα πρέπει όλοι οι πολίτες εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι να φορούν μάσκα και να αποφεύγουν τον συγκροτισμό.